Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή τον κύριο Χατζηχρήστου που έδωσε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και σε μένα την ευκαιρία να έρθουμε εδώ και να αναφερθούμε σχετικά με τη βιβλιογραφία σε επίπεδο evidence-based medicine και ελάχιστα με την προσωπική μας εμπειρία πάνω στο θέμα της φαρμακευτικής αντιμετώπισης της ανδρικής υπογονιμότητας. Και είναι αλήθεια, κάνουμε λάθη όταν προσπαθούμε να δώσουμε φάρμακα στον υπογόνιμο άντρα. Και ας δούμε τι σκεφτόμαστε, με ποια κριτήρια και τι λάθη κάνουμε. Ένα τεράστιο πρόβλημα στην φαρμακευτική θεραπεία και στην επιλογή φαρμάκων είναι ότι ό,τι θα σας πω επιστημονικά δεν στέκει. Αν σκεφτούμε ότι δεν υπάρχουν randomized control trials σε φάρμακα ανδρικής υπογονιμότητας. Δεν υπάρχει αυτό που έχει ο καθηγητής κύριος Χατζηχρήστου και τον ζηλεύω, τον PD5 inhibitor versus placebo σε washout study. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν μόνο μία, δύο, τρεις control μελέτες και μία, δύο randomized. Τελειώσαμε. Άρα λοιπόν δεν έχουμε evidence-based medicine και ο λόγος είναι, όπως καταλαβαίνετε, σαφής, ότι δεν δέχεται ο υπογόνιμος άνδρας να μπει σε randomized πρωτόκολλο. Θέλω το φάρμακο να μείνει η Σουζάννα έγκυος. Τελειώσαμε. Και πότε δίνουμε φαρμακευτική θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας στον υπογόνιμο άνδρα? Για ποιο λόγο? Όταν προσπαθούμε, όταν μάλλον δεν υπάρχει σαφής αιτία της υπογονιμότητάς του, να σκεφτούμε με βάση την υποκρατική ιατρική. Η άρση του αιτίου προκαλεί άρση του αποτελέσματος. Υπάρχει κυρσοκύλη, μπλα 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 μπλα, εμπίπτηκε στα EAU guidelines, κάνω ας πούμε χειρουργείο κυρσοκύλης. Υπάρχει υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός, θα δώσω γοναδοτροπίνες ή GnRH για να προχωρήσω. Όταν όμως δεν υπάρχει σαφής αιτία για να μου προσδώσει το αίτιο και το φάρμακο ή όταν αυτά που έχω δώσει έχουν αποτύχει, θα σκεφτώ όλα αυτά τα οποία αναφέρονται σε ορισμένες μελέτες οι οποίες λένε ότι ίσως έχουν έναν ωφέλιμο ρόλο στην αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας. Και ποιοι είναι οι στόχοι? Ο πρώτος στόχος είναι να δούμε, να βοηθήσουμε το ζευγάρι με ελεύθερη σεξουαλική επαφή να αποκτήσει την εγκυμοσύνη. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ο δεύτερος στόχος είναι, ακόμα και αν υπάρχουν σπερματοζωάρια, ο Μανώλης έχει για παράδειγμα 3 εκατομμύρια σπερματοζωάρια με 12% και νικητικότητα. Γνωρίζω ότι το 1/3 των γυναικολόγων θα κάνει στην αρχή σπερματέγχυση για τους λόγους που δεν μπορούμε να πούμε με το μικρόφωνο και το βίντεο μπροστά, αλλά μπορούμε όμως πράγματι να είναι υποψήφιος για σπερματέγχυση αν τα 3 εκατομμύρια του τα κάνω 9-10 και την κινητικότητα την πάω στα 30. Ή αν αυτός ο Μανώλης πάει για ίξη, έχει νόημα να τον πάω για in vitro fertilization, γιατί όταν η Σουζάννα είναι 25 με 30 χρονών, το ποσοστό με την απλή εξωσωματική γενετικού προβλήματος ή επιγενετικού προβλήματος στο παιδί που θα γεννηθεί είναι περίπου στο, με την απλή εξωσωματική, στο 1,8 με 2,4. Αν γίνει ίξη, θα είναι από 2,8 μέχρι και 3,5-3,8%. Άρα είναι προς όφελος του ζευγαριού που έχω μπροστά μου στο ιατρείο και πρέπει να τους το εξηγήσω, γιατί ο γυναικολόγος δεν τα ξέρει αυτά που λέμε εμείς τώρα, να μετατρέψουμε την IVF, την ίξη σε IVF. Δηλαδή σε μια μέθοδο που το πιο σπερματοζωάριο θα μπει στο άριο θα το διαλέξει η μητέρα φύση και όχι η έμπειρη εμβριολόγος ή ο έμπειρος ιατρός με τα μάτια του. Και ένα τρίτο νόημα να δώσουμε φάρμακα στο ζευγάρι που πάει για εξωσωματική είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα του σπέρματος. Και θυμάμαι όταν είχα έρθει στην Ελλάδα το 2003,
Είχα κληθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από γυναικολόγους καθηγητές που είχαν φέρει ένα φοβερά βαρύ όνομα γυναικολογίας από χώρα της Ευρώπης, μην προχωρήσουμε παραπάνω, ο οποίος είπε 8 οάρια αν έχουμε, θέλουμε 8 σπερματοζωάρια, τελειώσαμε, ούτε φάρμακο ούτε τίποτα. Που αυτή η πρόταση πρέπει, we have to throw it in the basket of garbage. Και εμείς οι ουρολόγοι πρέπει να γίνουμε κοινωνοί ότι τα πράγματα στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αλλάξει προς όφελος του practice που κάνετε εσείς, οι ιδιώτες ουρολόγοι και οι νοσοκομιακοί ουρολόγοι. Δηλαδή, ο σκοπός του σπερματοζωαρίου δεν είναι μόνο να γονιμοποιήσει το οάριο. Το σπερματοζωάριο φέρνει παράγοντες οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για την αρχική εμβρυϊκή ανάπτυξη. Είναι σημαντικοί οι παράγοντες αυτοί για να γίνει το γονιμοποιημένο οάριο βλαστοκίστη και είναι πολύ σημαντικοί για να προκληθεί σκάψιμο στη μήτρα από τη βλαστοκίστη. Και η ικανότητα του εμβρίου εντός εισαγωγικών να σκάψει τη μήτρα, καθηγητής Αντώνης Μακρυγιαννάκης, Πανεπιστήμιο Ηρακλείου, πρώτος στον κόσμο σε αριθμό δημοσιεύσεων σε αυτό, εξαρτάται από τον ανδρικό γαμέτη. Και εδώ εξηγούνται πολλά πράγματα που πρέπει να τα λέμε στο ζευγάρι και στους συναδέλφους μας, στους γυναικολόγους. Έχω 100 άντρες 20 με 50 χρονών, αζωοσπερμικούς, που είναι αζωοσπερμικοί, γιατί έχουν πάει με όμορφα κορίτσια από επαγγελματικούς οίκους και έχουμε απόφραξη. Και κάνουμε τη βιοψία και από τον πολύ καλό όρχη, όχι πάντα στην απόφραξη, μην μπούμε εδώ, συλλέγω υγιή σπερματοζωάρια εντός εισαγωγικών. Σε ένα εξαιρετικό κέντρο εξωσωματικής μπορεί να περιμένω life birth rate 45% αν τα κορίτσια είναι 20 με 30 χρονών. Έχω πάλι κορίτσια ίδιας ηλικίας και έχω και άντρες ίδιας ηλικίας και αζωοσπερμικοί και ο ίδιος χειρουργός στο ίδιο εργαστήριο με ίδια βιοχημικά υλικά παίρνει τα σπερματοζωάρια, τα οποία είναι μέσα σε κακό βιοχημικό περιβάλλον στη δεύτερη κατηγορία, για το λόγο ότι η αιτία της αζωοσπερμίας ήταν παροτίτιδα, κυρσοκύλη, κρυψορχία, συστροφή, ήταν πρωτοπαθής ορχική βλάβη. Εδώ περιμένουμε, και έτσι έδειξαν αυτές οι μελέτες των Τζανί και Μενέζο, περιμένουμε ένα life birth rate της τάξεως για αυτές τις ηλικίες 17 με 25-28%. Άρα κύριοι, εμείς οι άντρες δεν είμαστε μόνο για να γονιμοποιήσουμε το άριο. Πρέπει να το πούμε. Εμείς από εμάς τους άντρες εξαρτάται αν στην εμβριομεταφορά το έμβριο θα πιάσει στη μήτρα. Και αν ο γυναικολόγος αμφιβάλλει να ανοίξει ένα βιβλίο να διαβάσει. Τελειώσαμε. Να ανοίξει ένα βιβλίο να διαβάσει. Είναι το evidence based medicine σε αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν έχει νόημα στο καλούτσικο σπέρμα ή το οριακό σπέρμα τη σήξη να του πούμε το γυναικολόγο, διάβασε αγόρι μου, διάβασε, αν πει ότι έχουμε 10 οάρια από τη Μαρκέλα, βλέπω στο δείγμα 15-20 σπερματοζωάρια φτάνει για ήξη, γιατί να τον παιδέψει για φαρμακεία, με φάρμακα. Για τους λόγους τους οποίους αναφέραμε. Τι λάθη κάνουμε. Κύριε καθηγητά, πρώτη φορά μου ζήτησα να μιλήσω και μου άρεσε για το θέμα. Συνήθως μου ζητάνε τι φάρμακα δίνουμε. Ήταν πραγματικά εξαιρετική ιδέα σας. Πρώτη φορά μου ζήτησα. Stop. Δίνουμε GnRH analogs μόνο στον υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό. Δεν δίνουμε σε καμιά άλλη περίπτωση. Μόνο στον υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό. Είναι λάθος. Τι λάθη κάνουμε, είναι λάθος να δώσουμε GnRH agonist στον ευγοναδοτροπικό υπογοναδισμό, είναι λάθος να δώσουμε GnRH agonist στον υπεργοναδοτροπικό υπογοναδισμό. Αυτή είναι η ερώτηση του καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αυτή είναι η απάντησή μου. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τους GnRH antagonist. Μόνο στον υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό, γιατί έχουν το advantage, έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν κάνουν το, θα ανεβεί αμέσως η διέγερση μέσω FSH-LH, δεν θα έχουμε τα αρχικά κακά αποτελέσματα των GnRH agonist. Και μόνο σε υπογονατοτροπικό υπογονατισμό. Λίγο με τις γονατοτροπίνες θα ήθελα την προσοχή σας. Βεβαίως
Η κύρια ένδειξη των γαλανοτροπινών FSH, LH, Πιουρεγκόν, Γκονάλεφ, Αλτερμόν στην Ελλάδα ή της LH ή της HCG, ο Βιτρέλ, ανασυνδυασμένη κτλ. Είναι ο υπογονατοτροπικός υπογονατισμός. Αλλά υπάρχουν δύο μεταναλύσεις και θα εξηγήσουμε το γιατί, οι οποίες λένε ότι σε ευγονατοτροπικό υπογονατισμό ή σε υπεργονατοτροπικό υπογονατισμό με ελαφρά αυξημένη FSH και LH έχουμε στατιστικά σημαντικά επίπεδα με αυτή τη μετανάλυση που είναι well respected όταν δώσει κανείς εξωγενή FSH. Και γιατί να συμβαίνει αυτό? Μπορεί να μου πει κάποιος, κύριε Σόφια και ετοιμώ, η FSH είναι φυσιολογική. Το σερτόλι κύτταρο δέχεται το μαστίγωμα μπαμ 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 που πρέπει να δέχεται. Πώς το ξέρουμε αφού είναι φυσιολογική? Γιατί εσύ δίνεις εξωγενή FSH? Γιατί η μετανάλυση δίνει αυτά τα αποτελέσματα? Δύο παρατηρήσεις από την ομάδα της Ιταλίας και της Γερμανίας η οποία συζητάει τα αποτελέσματα. Η FSH για να δράσει χρειάζεται δύο υποδοχής. Μην πούμε στο μοριακό επίπεδο. Ο υποδοχής R1-R2 μπορεί να έχει πολυμορφισμούς ή μεταλλάξεις που παρά τα φυσιολογικά ή λίγο άνω των φυσιολογικών επίπεδα της FSH να μην μπορεί να δράσει, λένε αυτές οι μεταναλύσεις, η FSH. Άρα, παρά τα φυσιολογικά ή λίγο αυξημένα επίπεδα της FSH, αν αρχίσουμε η ομάδα φορές τα λέει να μαστιγώνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει νόημα, γιατί ο υποδοχέας δεν είναι πράσινο, κόκκινο, άσπρο, μαύρο, είναι η βλάβη του μπορεί να είναι σε ποσοτικό επίπεδο non-responsive και να χρειάζεται περισσότερη διέγερση. Άρα λοιπόν σε αυτή την κατηγορία έχει νόημα να δώσουμε εξωγενή διέγερση. Και δεν μπήκα στο να σας γράψω την αλλαγή. Ένα μινοξύ σερίνης αντικαθίσταται από ένα μινοξύ προλίνης στον υποδοχέ. Αυτή είναι βαθιά γνώση. Άρα λοιπόν, ναι, αυτή η μετανάλυση δείχνει ότι ένας υποπληθυσμός ασθενών με ευγονατοτροπικό ή ελαφρά υπεργονατοτροπικό υπογονατισμό έχει νόημα να μαστιγωθεί με FSH. Και μπαίνει σε δεύτερη μελέτη η ομάδα του Φορέστα και επιβεβαιώνει αυτά τα αποτελέσματα και βάζει και μια δεύτερη αιτιολογία. Έχουμε τον Αγαμέμνονα. Πηγαίνει το πρωί, του παίρνουμε αίμα και βρίσκουμε FSH στο αίμα 12,1 με ανώτατο όριο 11,8. Και λέμε είναι υπεργονατοτροπικός υπογονατισμός. Αυτή η μέτρηση τι είναι της FSH? Είναι αποτέλεσμα μιας ανοσολογικής μεθόδου μέτρησης. Immunoreactivity based μέθοδος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έγινε στο εργαστήριο της συναδέλφου της κυρίας Παπαβασιλείου, τυχαία το όνομα. Καθόλου. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι immunoreactivity based μέθοδοι. Εμένα με ενδιαφέρουν οι bioactivity based μέθοδοι. Με ενδιαφέρει το τι κάνει βιολογικά. Καθίστε, είναι δυνατόν δηλαδή μια ορμόνη να δείχνει ψηλά επίπεδα σε επίπεδο immunoreactivity και σε επίπεδο bioactivity να είναι χαμηλή? Oh yes, Biology of Reproduction 14 και 15. Τα δείχνουν αυτά τα πράγματα. Σε τι συχνότητα? Μικρή. Και πώς θα έπρεπε να μετριέται η bioactivity? Πολύ δύσκολο. Μόνο σε οργανωμένα πανεπιστήμια θα έπρεπε να πάρω έναν αρουραίο, να τον σκοτώσω, να κάνω καλλιέργεια και τάρων σερτόλι από τον όρχη του αρουραίου, να πάρω ρο αίματος από τον Αγαμέμνονα, να τα αναμίξω με τα κύτταρα σερτόλι του αρουραίου και να δω στις 48 ώρες τι πρωτεΐνες θα βγάλει. Αυτό είναι το bioactivity. Και φάνηκε σε τέτοιες μελέτες, στο Biology of Reproduction, ότι μπορεί το immunoreactivity να είναι ψηλό, οι ανταποκρίσεις των κυττάρων σερτόλι του αρουραίου να είναι χαμηλές. Για αυτούς τους δύο υποπληθυσμούς λοιπόν, οι οποίοι είναι μικροί, οι οποίοι είναι η εξαίρεση, οι οποίοι δεν είναι οι κανόνες, ίσως έχει νόημα και δικαιώνουν τις ιταλογερμανικές ομάδες της εξωγενής χορούγησης FSH, αλλά η απάντηση στο αμήλικτο ερώτημα του καθηγητού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου είναι
υπαγωνατοτροπικός υπογονατισμός και τα άλλα, οι πληθυσμοί είναι μικροί. Σχετικά με την τεστοστερόνη, είναι τραγικό λάθος, τι λάθη μας ρωτάει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι τραγικό λάθος να δώσω ενέσιμη εξωγενή τεστοστερόνη, σκεπτόμενος ότι τα κύτταρα σερτόλι στον όρχη του Αντώνη δεν έχουν καλή διέγερση από ανδρογόνα, γιατί η περιφερική τεστοστερόνη είναι χαμηλή. Κύριε συνάδελφε, και εγώ έχω αδικηθεί στη ζωή μου, ίσως και εσείς, αλλά το πιο αδικημένο πλάσμα στον πλανήτη Γη είναι ο όρχης. Και αυτή η λαϊκή έκφραση που αρχίζει από αλφα το αδικεί τελείως. Γιατί ο όρχης είναι πανέξυπνος. Πανέξυπνος. Ευφύης. Όταν κυκλοφορήσει στο αίμα η περιφερική τεστοστερόνη, τότε θα πει η ζωή είναι ωραία χαλαρά. Αφού έρχεται η τεστοστερόνη, προστεί το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Θα χαλαρώσω, θα κάνω το τσιγάρο μου και έχουμε το λίμπιτο, έχουμε όλα αυτά που ο καθηγητής κύριος Χατζηχρήστου θα μας πει μετά τα ωραία. Πετάει και την κουβέρτα το πρωί να σηκωθεί χωρίς καπουτσίνο. Εγώ αν δεν πιω δυο καπουτσίνο δεν μπορώ να σηκωθώ. Και μες στον όρχη όμως η ζωή είναι ωραία χαλαρά, δεν δουλεύει τίποτα. Άρα η περιφερική τεστοστερόνη μπορεί να φτάσει και 2.500, η ενδογενής τεστοστερόνη όμως κάτω. Τα κύτταρα σερτόλι δεν έχουν διέγερση, ο μαέστρος δεν έχει διέγερση να κατευθύνει την ορχήστρα της σπερματογένεσης και το αποτέλεσμα είναι αζωοσπερμία και ο όρχης γίνεται σαν φακί με μπιζελάκι. Άρα λοιπόν αυτή είναι για μένα το, αυτό είναι το πρώτο μήνυμα της ερώτησης του καθηγητού κυρίου Χατζηχρήστου. Προσέξτε, γιατί το βλέπουμε και σήμερα και το βλέπουμε κυρίως από γυναικολόγους και ενδοκρινολόγους, όχι εξωγενή τεστοστερόνη. Και μπορεί να πει κάποιος, έκανα το τραγικό λάθος. Θα επανέλθει. Θα επανέλθει, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι Lancet η μελέτη αυτή και λέει ότι θα επανέλθει 100% στα 2 χρόνια, κύριε συνάδελφοι. Ένα λάθος δικό σας θα επαναρθωθεί σε 2 χρόνια. Και αν η Σουζάν ήταν 37,5 και πάει 39,5, έχουμε προβλήματα. Το ζευγάρι πόσο θα επιτεθεί μετά σε εσάς στο ιατρείο σας. Άρα χρειάζεται προσοχή. Είναι μια δημοσίευση από την ομάδα μας αγαπημένη 20 χρόνια πριν, αλλά δείξαμε ότι όταν πάρει την εξωγενή τεστοστερόνη, ακόμα και οι σπερματίδες που υπάρχουν, επειδή θα πέσει η ενδογενή τεστοστερόνη, δεν πρόκειται να κάνουν σπερματοζωάν άριο. Είναι δηλαδή, δώσαμε την έννοια της αδυναμίας επιμήκυνσης, του ογαμέτη. Failure of elongation. Άρα λοιπόν έχουμε και μη δυνατότητα αυτών των ωραίων που είπε στην ανεπανάληπτη ομιλία του καθηγητή Κουτσιλιέρη χθες με τα stem cells ότι δεν διαιρούνται όταν πέσει η ενδογενής τεστοστερόνη, αλλά έχουμε και αυτά που είναι ήδη επιμικισμένα δεν προχωράνε. Άρα λοιπόν στον Μανώλη με τη Σουζάνα που θα έρθει και θέλουν παιδί, μη δώσετε αντισυλληπτικά. Γιατί στην ερώτηση των εξετάσεων ειδικότητας που κάνουμε στα Γιάννενα, ποιο είναι το καλύτερο αντισυλληπτικό για τον άνδρα σήμερα στον πλανήτη Γη, η σωστή απάντηση είναι η τεστοστερόνη. Και το ζευγάρι έρχεται για να αποκτήσει παιδιά για σας. Όμως, στην Ελλάδα είχε η Ελλάδα την ευλογία να τιμηθεί από μια μεγάλη ομάδα ερευνητική στα θέματα γονιμότητας από ανθρώπους ευφυείς, την ομάδα του Έλενα, τον κύριο Αδαμόπουλο που δυστυχώς έχει συνταξιοδοτηθεί και τους συνεργάτες του, η οποία είπε όλα αυτά που λες κύριε Σοφικετή, δεν τα είπα, είναι παλαιότερη από μένα, αλλά αν ήταν εδώ ο κύριος Αδαμόπουλος αυτό θα έλεγε, όλα αυτά που είπες κύριε Σοφικετή είναι σωστά. Αν όμως υπάρχουν ενζυματικά μπλοκαρίσματα, γιατί για να δημιουργηθεί η τεστοστερόνη μέσα στον όρχη, χρειαζόμαστε 3 ένζυμα. 17-20 δεσμολάση, 17α υδροξυλάση και 3β χαϊδροξυστερόιντι χαϊδρογενάση. Αν υπάρχει ένα γενετικό defect σε ένα από αυτά τα 3 ένζυμα, τότε τι γίνεται.
Δεν μπορεί ο όρχης να παράγει τη δική του τεστοστερόνη. Είναι μικρή στον όρχη και στην επιδιδυμίδα. Χαμηλά, low profiles. Με αποτέλεσμα, η εξωγενής χορήγηση ποτέ ενένσιμη από το στόμα σε συνδυασμό με ένα αντιστρογόνο να μπορεί να έχει κάποια καλά αποτελέσματα. Να μπορεί να έχει κάποια καλή διέγερση. Ελάχιστα μικρές δόσεις τεστοστερόνη από το στόμα. Αυτό λέει οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου Έλενα, αυτό λένε στη διεθνή βιβλιογραφία. Όταν ήμουν ειδικευόμενος, θυμάμαι, διάβαζα για το testosterone rebound treatment. Είναι λάθος. Άλλο λάθος. Αυτό που ζητιέται σήμερα να πούμε, τα λάθη. Είναι λάθος. Δηλαδή το να δώσω τεστοστερόνη και να με κάποια μορφή εξωτερικά και στη συνέχεια να περιμένω ότι αν σταματήσω την τεστοστερόνη θα έχω το rebound, είναι λάθος. Μακάρι να έχω μια φυσιολογική ανάκαμψη που το Lancet έδειξε σε 2 χρόνια. Άρα λοιπόν αυτές οι σελίδες πηγαίνουν στο basket of garbage. Αντιστρογόνα, ναι. Υπάρχουν δημοσιεύσεις σε περιοδικά PubMed, όχι control, placebo, ότι έλεγα κύριε καθηγητά όταν λείπατε ότι σας ζηλεύω που έχετε στα PD5 που ασχολείστε και εκπροσωπείτε την Ελλάδα. Το ακούσατε, σας ζηλεύω, εμείς δεν το έχουμε. Ναι, θα σηκωθεί κάποιος και θα μου πει στο τέλος ο κύριος Ζαχαρίου, κύριε Σοφική, τι έχασα το πρωινό μου σήμερα που ήρθα εδώ και δεν μου είπες evidence-based medicine, και ο καθηγητής κύριος Μητρόπουλος φωνάζει για evidence-based medicine. Και έχει δίκιο ο κύριος Μητρόπουλος. Απόλυτο δίκιο έχει ο κύριος Μητρόπουλος. Άρα λοιπόν, η κεντρική κολομιφαίνη σε αυτή τη μελέτη δείχνει ότι βελτιώνει την χορήγηση, την παραγωγή αριθμού σπερματοζωαρίων και βελτιώνει και την κινητικότητα μέσω της δράσης της να αυξήσει την FSH και την LH του ασθενή, η οποία θα διαγείρει τα κύτταρα Leydig και τα κύτταρα Sertoli. Αλλά εδώ ποιο είναι το λάθος, γιατί δεν μιλάμε για μηχανισμούς, σήμερα μιλάμε για λάθη. Πρέπει να κάνουμε το τεστ της HCG, αυτό γίνεται στα μεγάλα ανδρολογικά κέντρα. Και πριν δώσουμε την κλωμιφένη, χορηγούμε HCG και αν η σχέση στραβιόλης τεστοστερόνης είναι πολύ ψηλή, τότε θα πρέπει μετά τη χορήγηση της HCG, τότε όταν δώσουμε κλωμιφένη, επειδή περιμένουμε και μεγάλη παραγωγή ιστρογόνων, θα δώσουμε χωρίς να έχει ένδειξη, πάμε πάλι στον κύριο Μητρόπουλο, χωρίς να έχει ένδειξη, ευτυχώς που δεν είναι στο δωμάτιο, έναν αναστολέα της αρωματάσης. Δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει ακόμα από την Μπέχριγκερ Ιγκελχάιμ τον πιο ισχυρό αναστολέα αρωματάσης, την τεστολακτόνη, και εμείς χρησιμοποιούμε το Arimidex 50 mg της AstraZeneca ζητάω συγγνώμη, πρέπει να είναι 1 mg το Arimidex. Πρέπει να είναι 1 mg της AstraZeneca με μία κύρια παρενέργεια της διάρειας. Άρα λοιπόν προχώρησαν οι μελέτες αυτές και ακόμα σε ασθενείς κάποιες ομάδες με μία αποφρακτική αζωοσπερμία κάνουν ένα, αν μπείτε στο PubMed, TESE. Αυτή η επέμβαση που θα κάνουμε εμείς οι ουρολόγοι. Και pre-optimization, δηλαδή τι θα κάνουμε πριν την TESE, βγαίνουν αυτές οι μελέτες ότι ίσως έχει νόημα να δώσεις για κάποιο διάστημα τρίμηνο ή εξάμηνο την κλωμιφένη, γιατί το SRR, το sperma recovery rate, αυξάνεται μετά τη χορήγηση κλωμιφένης. Είναι μελέτες όμως που έχουν τα μειονεκτήματα. 50 mg κύριε καθηγητά κάθε μέρα. Ευχαριστώ. Τώρα, όμως ο κύριος Πασκουαλότο, ο οποίος είναι στη Βραζιλία, έκανε μία δημοσίευση που λέει ότι μπορεί να έχεις ολιγοσπερμία και η ολιγοσπερμία να γίνει αζωοσπερμία με τη χορήγηση κλωμιφένης. Άρα, κάνε και κανένα ενδιάμεσο σπερμοδιάγραμμα αν έχει ολιγοσπερμία, να δεις την πτώση και να σταματήσεις την κλωμιφένη. Η τεστολακτόνη ήταν κάτι το οποίο το 1997 ήρθε με πολλά χειροκροτήματα από εμάς. Δηλαδή,
αναστολή της αρωματάσης, η τραμπάλα από τα χαμηλά ανδρογόνα και τα ψηλά ιστρογόνα αλλάζει και έχουμε ψηλά ιστρογόνα, αλλάζει σε ψηλότερα ανδρογόνα και σε χαμηλότερα ιστρογόνα. Δεν υπάρχει όμως ένδειξη παρενέργειες κυρίως διάρειες, αλλά φαίνεται σε μια double, εδώ είμαστε δυνατοί κύριε καθηγητά, double blind randomized placebo control trial μελέτη με crossover. Έχουμε και εμείς κάτι να δείξουμε. Αυτή όμως η μελέτη έδειξε το αντίθετο. Αυτό που έψαχνε να ψαρέψει ο καθηγητής της Θεσσαλονίκης. Λέει ότι αυτή η θεραπεία είναι μη αποτελεσματική. Είδατε, οι εμπειρίες, και να γυρίσω λίγο πίσω, να δείτε το evidence-based medicine, πώς, τι σημαντικό είναι. Αυτή η μελέτη έρχεται, που στηρίζει τους αναστολείς αρωματάσεις, από Ινστιτούτο με 6 βραβεία Νόμπελ. Έρχεται από το Ινστιτούτο που ανακάλυψε τη ρεδουκτάση 1, η παθολογική ανατομική. Έρχεται από το Ινστιτούτο που υπάρχει ελιά του Ιπποκράτη στον κήπο που ορκίζονται οι φοιτητές, Κορνέλ στη Νέα Υόρκη. Και βγαίνει η μελέτη, η placebo control με crossover και λέει κύριε στη Νέα Υόρκη δεν ξέρετε τι γίνεται. Δεν έχει καμιά σημαντική ιδιότητα το φάρμακο αυτό. Δεν κάνουν όμως την ιατρική 1 και 1-2. Η βρωμοκρυπτίνη είναι κάτι το οποίο είναι λάθος όταν δούμε υπερπρολακτινεμία. Τι λάθη κάνουμε σήμερα λέμε. Είναι λάθος με το που θα δεις υπερπρολακτινεμία, πάρε παρλοντέλ 2,5-5 μιλιγκράμμ την ημέρα, every day για 3 μήνες. Αν η προλακτινεμία οφείλεται στη χρονία νεφρική ανεπάρκεια, γιατί πεπτίδια χαμηλού μοριακού βάρους, προλακτίνη, FSH, LH, παραθορμόνη μεταβολίζονται στο νεφρό. Άρα λοιπόν, αν έχεις χρονία νεφρική ανεπάρκεια, υπερπρολακτινεμία, ασθενή με αιμοδιάλυση και δόσεις βρωμοκρυπτίνη, δεν κάνεις τίποτα. Είναι λάθος. Εκεί η αιμοδιάλυση, η μεταμόσχευση νεφρού είναι το φάρμακο. Και το ίδιο βέβαια είναι αν έχεις αδένωμα, θα πας να δράσεις στο αδένωμα και όχι να δώσεις βρωμοκρυπτίνη. Προσοχή, η βρωμοκρυπτίνη μπορεί σε σημαντικό ποσοστό να κάνει βέρτιγκο. Και αν η βρωμοκρυπτίνη κάνει βέρτικο, γι' αυτό το λόγο, τότε τη δίνουμε το βραδάκι πριν κοιμηθεί ο ασθενής. Και σε επίπεδο πάλι, randomized trial, αλλά μέχρι εκεί, και positive control την L-carnitine και με negative control το experimental period only, φάνηκε ότι οι βαρδεναφύλοι και οι σιλδεναφύλοι αυξάνουν τον αριθμό και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, τον αριθμό λόγω του ενός μεγαλύτερου loading του vas deferens και την κινητικότητα λόγω του PD5 είναι στο προστάτη και τα επίπεδα κυτρικού οξέως ψευδαργύρου μετά τη χορήγηση αυξάνουν. Και αυτές οι μελέτες φάνηκαν. Δεν δίνουμε αναστολή στις φωσφοδιεστεράσεις 5 σε ασθενείς οι οποίοι αναστέλουν τη φωσφοδιεστεράση και 11, γιατί το knockout ποντίκι στη φωσφοδιεστεράση 11 είναι υπογόνιμο σύμφωνα με τον Chris Weyman. Και όταν η μεγάλη ομάδα της Νέας Ορλεάνης, του Wayne Hellstrom και του Sure Sika, και εδώ επειδή ασχολούνται πολύ με λαπαροσκόπηση, το Dream Team του Ράτζο Τόμας, που είναι και ο Chairman του Department στη λαπαροσκόπηση. Όταν αυτή η ομάδα έδωσε αναστολή στις φωσφοδιεστεράσεις 5, οι οποίοι αναστέλουν και την 11, δεν φάνηκαν εδώ τα αποτελέσματα σαν μια κακή επίδραση στον αριθμό σπερματοζωαρίων. Αλλά αυτή η μελέτη τους έχει πάρα πολύ γίνει αντικείμενο κριτικής, γιατί οι ασθενείς που πήρανε το φάρμακο αυτό, που αναστέλει και την 5 και την 11 σε ένα ποσοστό βέβαια, ήταν όλοι με σπερματοζωάρια πάνω από 40 εκατομμύρια ανά κυβικό εκατοστό. Και μπορεί αυτός που κάνει κριτική να πει, μα αφήνει παγερά διάφορο τι κάνει ότι ένα φάρμακο είναι ασφαλές στον Αντώνη που είναι super ejaculator. Εμένα με ενδιαφέρει το φάρμακο αυτό, τι κάνει στο Λευτέρι που είναι στο όριο των 15-16 ή λίγο καλύτερα των 20 εκατομμυρίων. Χρειάζονται περισσότερες έρευνες.
Η καλικρεΐνη αυξάνει τη διαπερατότητα της κυταρικής μεμβράνης. Έχει προταθεί από την ομάδα του Πανεπιστημίου του Γκίσεν. Δεν συνεχίζονται σήμερα οι μελέτες αυτές. Να θυμούνται οι νέοι συνάδελφοι ότι η βιοσύνθεση τεστοστερόνης στον όρχη έχει ένα pathway που οι πρόδρομες ουσίες από τη χοληστερόλη μπαίνουν και στο δεύτερο pathway της βιοσύνθεσης προσταγλαδινών. Επομένως, αν εγώ κόψω το ένα ποτάμι, όλες οι πρόδρομες ουσίες θα πάνε στο άλλο ποτάμι. Και γι' αυτό η ενδοορχική τεστοστερόνη μετά χορήγηση ίνδομεθακίνης, όπως έχει αποδειχθεί, σε πειραματόζωα, αυξάνει. Αλλά αυτή η χορήγηση ίνδομεθακίνης σε υπογόνιμους άνδρες ποτέ δεν έδειξε βελτίωση στον αριθμό ή την κινητικότητα σπερματοζωαρίων. Άρα τα αποτελέσματα ομάδων που χορηγούν σε κουνέλια και αρουραίους ενδομεθακίνη και πάνε καλά τα σπερματοζωάρια δεν μεταφέρονται στον άνθρωπο, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στον πλανήτη Γη. Το ίδιο ισχύει και για τους αναστολείς του converting enzyme της αγκιοτενσίνης. Δεν τους χορηγούμε. Η αργινίνη μπορεί να έχει ένα σημαντικό ρόλο στα σκευάσματα, όχι σαν κύριο, σαν adjunct, σαν επικουρικό. Για ποιο λόγο? Γιατί απελευθερώνει μονοξίδιο του αζότου. Και το μονοξίδιο του αζότου ίσως προκαλέσει μια μεγαλύτερη διάμετρο μέσω αγκιαδιαστολή στα μικρά αγκία του όρχη, με καλύτερο glucose supply, με καλύτερο oxygen supply, με καλύτερο nutrition του τέστης του όρχη, άρα με καλύτερη σπερματογένεση. Πεντοξυφιλίνη είναι στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Όταν... Βεβαίως, ναι. Ακριβώς. Και η κιτρουλίνη, ο καθηγητής κύριος Χατζηχρήστο έκανε πολύ ωραίο σχόλιο, και η κιτρουλίνη προάγει την αργινίνη. Έτσι, σε ποιο όργανο του ανθρωπίνου σώματος η κιτρουλίνη μετατρέπεται σε αργινίνη? Είναι δύο όργανα. Κύριε Ζαχαρίου, εσείς? Όχι. Ο νεφρός και το ύπαρ. Η πεντοξυφιλίνη είναι μη ειδικός αναστολές. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τα ωφέλιμα αποτελέσματα αντιοξειδωτικών ουσιών πάνω σε, και σε αρουραίους και στον άνθρωπο πάνω στην ποιότητα του σπερματικού υγρού. Και έχουμε σήμερα παραντιοξειδωτικά, λίγο χαμηλή κινητικότητα, παραντιοξειδωτικά. Μια στιγμή. Θα δώσω την αντιβίωση όταν δω ότι έχω πολλά ποιοσφαίρια ή την καλλιέργεια θετική. Θα δώσω αντιοξειδωτικά όταν έχω μεγάλο σχηματισμό ποσοτικά ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Βέβαια όμως το να έχεις το λουμινόμετρο να μετρήσεις generation of reactive oxygen species είναι και time consuming και είναι και financially πολύ ασύμφορο. Έτσι λοιπόν στην Ελλάδα πάρε αντιοξειδωτικά και η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία λέει ίσως βοηθάει. Αλλά αυτό είναι υπό challenge τώρα. Πάμε στο επόμενο. Γιατί τι κάνουν τα αντιοξειδωτικά? Χτυπάνε τις ρίζες οξυγόνου. Τέλεια! Προστατέψαμε τη μεμβράνη από την οξείδωση των λιπιδίων. Άρα κάναμε καλό στα σπερματοζωάρια. Τρέχει το σπερματοζωάριο, δεν έχουν οξειδωθεί τα λιπίδια. Ναι, μια στιγμή να το δούμε λίγο φιλοσοφικά. Ο Αϊνστάιν έλεγε ο Θεός δεν παίζει ζάρια. Από πού παράγονται οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου? Κυρίως από υποπληθυσμούς λευκοκυττάρων, αλλά παράγονται και από τα σπερματοζωάρια. Εδώ τα πράγματα είναι να τρελαίνεσαι φιλοσοφικά. Δηλαδή το σπερματοζωάριο παράγει ουσίες οι οποίες το καταστρέφουν? Δηλαδή το σπερματοζωάριο παράγει ουσίες οι οποίες οξυδώνουν τα λιπίδια της βασικής μεμβράνης και εμποδίζει να τρέχει, και εμείς οι ουρολόγοι πρέπει να διορθώσουμε το σφάλμα της φύσης αυτό και να δώσουμε εμείς αντιοξειδωτικές ουσίες? Όχι. Είναι σοφή η φύση. Το σπερματοζωάριο παράγει μικρές ποσότητες reactive oxygen species γιατί είναι απαραίτητες οι reactive oxygen species προκειμένου να προκαλέσουν φωσφοριλίωση της τυροσινικής κινάσης, να ανοίξουν οι πόροι της μεμβράνης του σπερματοζωαρίου και να αρχίσει να τρέχει το σπερματοζωάριο στη σάλπιγγα που υπάρχει το άριο και λέει «Hello, it's me you're looking for» και να τρέξει το σπερματοζωάριο.
Αλλά χρειαζόμαστε reactive oxygen species. Και μήπως αν δώσω 3 κιλά 852 γραμμάρια χάρη το λογό, γιατί με το επιτρέπει ο καθηγητής κύριος Χατζηχρήστου, θα αναστείλω τα πάντα και θα κάνω και κακό. Ο καθηγητής λοιπόν του Εδιμβούργου, που έγινε καθηγητής του Πανεπιστημίου Newcastle, όχι της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας, έχει βγάλει 9 δημοσιεύσεις πόσο πρέπει να σεβόμαστε τα reactive oxygen species και πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη χορήγηση αντιοξειδωτικών. Άρα στο ωραίο θέμα που μου δόθηκε είναι λάθος η χωρίς μέτρο υπερβολική χορήγηση αντιοξειδωτικών. Κύριε καθηγητά, εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μελετήσω. Τη μέτρηση των reactive oxygen species λέτε. Ναι, το κάνουμε, αλλά πολύ εκλεκτικά. Πολύ εκλεκτικά, γιατί και τα υποστρώματα είναι ακριβά και είναι very time consuming, κύριε καθηγητά. Δείξω, δείξω, άμα το κάνετε, πώς το εξηγείτε και τι κάνετε, πώς το χειρίζεστε ή θα μας τα πείτε στην αγριά. Περιμένω να ακούσω πότε είναι η αγριά και θα τα πούμε. Θα σε έχω πει. Πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, κύριε καθηγητά. Καταρχήν ναι. Καταρχήν ναι. Έχετε μάρτυρες. Καταρχήν ναι, έχετε μάρτυρες. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.